Είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες και το γεγονός ότι μια πρωτοβουλία ανθρώπων που έρχονται από τη βιομηχανία, ένα bottom-up, ξεκίνησε και έκανε όλο αυτό το event εδώ, κατόρθωσε να φέρει εμάς από όλο τον κόσμο και να κάνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα σε διάφορα πράγματα. Διαπιστώσεις είναι ότι υπάρχει αγάπη για τον τόπο, ο τόπος έχει πηγές και έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Επίσης, διαπίστωση είναι ότι θα πρέπει να προγραμματίζουμε, να στοχεύουμε, να κάνουμε planning, δηλαδή προγραμματισμό, χωροταξία και να προχωράμε τα πράγματα μαζί. Εάν κάνουμε καλά τον τουρισμό, θα έχουμε πλεονεκτήματα για όλη την πόλη, για όλους τους κατοίκους. Αν κάνουμε άσχημα τον τουρισμό, θα έχουμε προβλήματα. Έχετε τα εχέγγυα να κάνετε σαν Μεσσηνία εξαιρετικά πράγματα. Το Κώστα Ναβαρίνο σας έβαλε στο χάρτη σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι υποχρέωσε ουσιαστικά αεροπορικές εταιρείες να φέρουν πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει να δείτε και τα άλλα μέσα μεταφοράς και θα πρέπει να δείτε τι εμπειρίες μπορείτε να δώσετε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία είναι πηγές, έχουμε εξαιρετικούς τόπους, έχουμε ορισμένα προϊόντα πρεσβευτές όπως είναι οι ελιές, τα λαλάγκια, η γουρνοπούλα και αυτά τα πράγματα θα είναι που θα πρέπει να βγάλετε έξω έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα για την περιοχή σας. Θέλει συνεργασία, θέλει όλοι οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν τους στόχους και να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση μέσα από συνεργασίες, μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες θα κάνουν τα πράγματα όμορφα. Δεν είναι να περιμένουμε την κυβέρνηση, το Δήμο, την περιφέρεια για να κάνει πράγματα. Είναι τι θα κάνουμε εμείς στο μαγαζί μας, στον κήπο μας, στην περιοχή μας, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη και να προσεγγίσει και άλλους ανθρώπους. Εύχομαι σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, να δούμε τεράστιες βελτιώσεις στην πόλη και να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για τον τόπιο κυρίως και για τον επισκέπτη δευτερευόντως. Ευχαριστούμε πολύ.